Καλημέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και έχουμε θεματάρα. Να πάω σε μάγισσες και χαρτορίχτρες. Να πάω. Θέκλα μας γράφει μια φίλη. Σε ευχαριστώ για την τόσο κατατοπιστική ενημέρωση που κάνετε για όλα τα θέματα που αφορούν τον ανθρώπινο ψυχισμό. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για αυτούς που κάνουν βίντεο, πώς το λένε, vlog στο YouTube και παραπλανούν τον κόσμο, πως αν κάνουν ορισμένες ενέργειες προσευχές και πράξεις θα επιτύχουν το τάδε και το δίνα. Αν βάλουμε και στο, στο μενού τους αστρολόγους, εκεί είναι η ψευτιά και η απάτη. Εάν θέλετε χωρίς να επέμβω στη θέλησή σας, θα ήθελα τη γνώμη σας, θα μας κάνει καλό. Και επειδή είστε τόσο πολύ ευγενικοί και τόσο υποχρεωτική θα το κάνω. Παρόλο που έχει καιρό, <laughs> αποφεύγω να κάνω αυτό το vlog. Λοιπόν, μάγισσες, χαρτορίχτρες, καφεντζούδες, μαγεία, μαντία. Τι είναι αυτό. Έχω βρει ένα πολύ ωραίο κείμενο που υπογράφει ένας ψυχίατρος, ο Γιώργος Τάκας, όπως λέει είναι ψυχίατρος και ειδικός ψυχοθεραπευτής και θα σας το διαβάσω και θα σχολιάσω μετά από αυτού. Αστρολογικά σενάρια και προβλέψει είναι ονομαστά περισσότερο για το διφορούμενο του περιεχομένου του παρά για το λαθεμένο αποτέλεσμα του. Ήξει αφήξει, ούτε το πολέμο θνήξει. Η... Στην πυθή η αρχή Ελλάδα είχε απαντήσει, αν δεν κάνω λάθο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν τη ρώτησε αν θα κερδίσει έναν πόλεμο, του είπε: Ήξει αφήξει, θα πα και θα επιστρέψει, ούτε το πολέμο θνήξει. Δεν θα πεθάνει τον πόλεμο το οποίο ήταν μια εξαιρετικά αδιφορούμενη απάντηση, επειδή ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, ο βασιλιάς αυτός δεν υπήρχε περίπτωση να σκοτωθεί στον πόλεμο, γιατί δεν έμπαινε μπροστά, ήταν πίσω, μέσα σε προστατευμένος από τους σωματοφύλακες του κτλ. Δεν ήταν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Και από εκεί έχει βγει και όρος ήξης αφήξης, δηλαδή σου λένε ό,τι να είναι. Ρώτησε, θα κερδίσω τον πόλεμο. Η απάντηση ήταν, ήξει αφήξει, ούτε εν το πολέμο θνίξεις. Θα πα και θα έρθει, δεν θα πεθάνει στον πόλεμο. Άρα, και έτσι και γιουβέτσι. Οπότε, διφορούμενη απάντηση. Που να μπορεί να έχει δύο, 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 δύο ερμηνείε. Και να κέρδιζε έπεφτε μέσα επιθεία και να έχανε πάλι έπεφτε μέσα επιθεία. Μέσα από τους αιώνε και παρά τις ποικίλε επιθέσεις που έχουν δεχθεί, η μαγεία, η μαντια κτλ. έχουν διατηρήσει τη θέση τους στο ρεπερτόριο των μαγικών θεραπείων και οροσκοπικών σχεδιασμών. Η φράση «Τι ζώδιο είστε» συχνά είναι το σημείο κίνησης πολλών συζητήσεων ή αποτελεσμάτων προσωπικών διαφωνιών. Άλλο ότι ο οροσκόπος και το ζώδιο είναι θέμα πολύωρων αναζητήσεων σε βάθος, βάθος που συνήθως δεν ξεπερνά τα 5 εκατοστόμετρα του φλιτζαγκιού του καφέ, Ούκο λίγε φορέ τα άστρα και το φλιντζάνι γίνονται οι απαραίτητε συστατικέ επιστολέ για ένα επιτυχημένο προξενιό. Κατήσι μα, αλλημονό Αν, αν εξαρτώμασταν από τα άστρα και από το φλιτζάνι για να επιτύχουμε στα πράγματα που κάνουμε. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ και το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τι είναι το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, Όταν σου λένε ότι θα συμβεί το τάδε, εσύ το πιστεύει και επειδή το πιστεύει, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβεί. Ακόμη και α είναι για ζημιά σου. Πολλέ σημαντικέ αποφάσει, τόσο απλά καθημερινέ όσο και πολιτικο-οικονομικέ και ακόμη και ιατρικέ, έχουν πάρθει και ακόμη παίρνονται με βάση τα σημάδια. Αν καλά. Πολλέ ζωέ και ανθρώπινε τύχε έχουν καταστραφεί και τερματιστεί σαν αποτέλεσμα σφαλμένων θεραπείων εντό εισαγωγικών και εγκληματικών αμελιών. Κι όμω ο μάγο και η μάγισσα, ο ή αστρολόγο, ο χειρομαντης η χαρορίχ, η χαρτορίχτρα, η καφετζού, το μέντιουμ, ο ειρηδολόγο, ο παλμολόγο, ο βατανιστή, ο ο ή, η, η λίστα είναι απέραντη, ζουν και βασιλεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Ναι, γιατί τόσο μα κόβει. Τόσο μα κόβει που θέλουμε μαγικέ λύσει. Γλωσσολογικά και ιστορικά, οι λέξει μάγο και μαγικό προέρχονται από τη λατινική «magus», που με τη σειρά τη αναφέρεται στο ιερατείο των σοφών οπαδών του Ζαρατούστρα. Και παρά τον περιορισμένο αριθμό των μημένων οπαδών, η επιρροή του στον αρχαίο χρόνο και χώρο ήταν τεράστια. Α μην ξεχνάμε του τρει μάκου με τα δώρα κοντά στη φάτνη του Νεογέννητου Ισού Χριστού. Όμω, όπω κάθε επανάσταση τρώει τα παιδιά τη, έτσι και η νέα τάξη πραγμάτων του κυρίαρχου πια χριστιανισμού, δηλαδή παρόλο που πήγαν οι τρει μάγοι και πήραν δώρα στο Χριστό, όταν επικράτησε ο χριστιανισμό, άρχισε να διώκει και να πετυφρώνει τα δικά τη. Μάγιστε, αιρετικοί, άπιστοι κ.ο.κ. ήταν οι καταδικαστικέ κατηγορίε, οι ιδιωτικέ ή δημόσιε πειρέ. Κρυφά όμω, οι επισκέψει στου μάγου και τι μάγισσε συνεχίζονταν ανελπώς. Τα κυρίαρχα στοιχεία στη σχέση μάγισσα εντό αγώνα και πελάτου είναι η υποβολή και η αυθυποβολή. Ο μηχανισμό έχει ήδη κιόλα μπει σε λειτουργία. Ήδη το 50% τη επιτυχία του μάγου εντό αγών είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα 50 τη πιθανή αποτυχία εύκολα δικαιολογούνται εκ των υστέρων, σαν το αποτέλεσμα πολλών και απρόβλεπτων νέων δεδομένων, λάθη που έκανα ο πελάτη, νέο μάτι, η νέα μάγια, μπουρδε, αερολογίε. Το άτομο νιώθει ανήμπορο να ελέγξει τη ζωή του. Διάφορε κοινωνίε έχουν κατά καιρού αναπτύξει τα σχετικά αντίδοτα σε αυτή την πλαισίση εγκεφάλου. Από τα παραδοσιακά ευχέλια και ξοσκισμού, αντιβασκανικού και αντιμαγκανικού περιεχομένου, μέχρι τη δημιουργία σχετικών ειδικοτήτων στον χώρο τη ψυχολογία, στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και οι λεγόμενοι deconditioners από προγραμματιστές ή από ρυθμιστές σε ελεύθερη ελληνική απόδοση. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Πρόκειται για ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που ασχολούνται με τη θεραπεία ατόμων που έχουν αγγίξει τα διέξοδα του άγχου, του φόβου, τη αγωνία και τη αποδιοργάνωση. Ατόμων που έχουν γίνει κινδυνεύουν να γίνουν έρμεα μια πραγματικά σατανική δολοπλοκία, εκφοβισμού, εκμετάλλευση και αποσανατολισμού. Είχα πελάτη, είχε δώσει 20.000 ευρώ σε μία μάγισσα 20.000 ευρώ για να καταφέρει να κερδίσει τον άντρα που θέλει. Το μόνο που κατάφερε να κερδίσει, να χάσει τα 20.000 ευρώ. Συνήθω η παραπομπή για θεραπεία των ανθρώπων οι οποίοι είναι εθισμένοι στι μαγείε, στι χαρτομαντίε, στι καφετζούδε κτλ. κτλ. γίνεται από κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο άθικτο και ανεπηρέαστο μάρτυρα της κατάρρευσης του Πάσχοντος είναι πολύ σοβαρή αρρώστια που μπορεί να πάθει να εθιστεί σε όλα αυτά. Και διαβάζω κι άλλο ένα κείμενο που λέει: Όλοι μα έχουμε στο ιστορικό μα μια εμπειρία σε μια καφετζού, σε μια χαρτορίχτρα, σε ένα απλό site αστρολογία. Εγώ παραδέχομαι το έχω πάει δύο φορέ. Έχω πάει μία φορά το 2004 σε μια καφετζού τουρκάλα στη Ρόδο και είχα δώσει 5 ευρώ, θυμάμαι. Το παραδέχομαι. Αμαρτία μου εξομολογημένη, δεν το εξομολογήθηκα κιόλα μετά. Και είχα πάει και μία φορά σε μία τα ρομαντίσα το 4 ή το 3, δε τότε, δεκαπενταετία, όταν ήμουν ακόμη μικρή και ανόητη. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε πω ίσω και να ισχύουν αυτέ οι εντό αγωγικών μεταφυσικέ, εντό αγωγικών επιστήμε. Καθώ πολλέ από τι προβλέψει εμφανίζονται τυχαία ή και όχι στην καθημερινότητά μα. Η κρυφή μα αλήθεια είναι ότι καταφεύγουμε σε τέτοιε διόδου γιατί έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι πιο δυνατό από εμά. Που μάλιστα θα μα δώσει τη λύση για τα προβλήματά μα. Το άρθρο αυτό είναι στον ποβαρή.gr που το έχω βρει. Για την επιστήμη τη ψυχολογία, το, φερόμενο αυτό φέρει το όνομα Αυτοεκπληρούμενη Προφητεία, όπως σα είπα προηγουμένω. Πιο συγκεκριμένα. Βλέπω έναν μελαχρινό με μια καστανή μέσα στο σπίτι σου. Α, και μακρύ δρόμο θα κάνει. Και ξαφνικά η σύζυγο του μελαχρινού άνδρα παίρνει τη θέση μια απατημένη σύζυγου και ίσω ο μακρύ δρόμο δεν είναι μέχρι το χωριό τη μητέρα τη. Γενικότερα, πολλέ φορέ όταν σκεφτόμαστε κάτι έντονα, είτε θετικό είτε αρνητικό, το βλέπουμε μπροστά μα, το προκαλούμε. Όταν μάλιστα πρόκειται για μελλοντικέ προβλέψει από εντό εισαγωγικών ειδήμονε, οι σκέψει σχετικά με αυτέ γίνονται ακόμα πιο έντονε και επίση πολλέ φορέ τι βλέπουμε μπροστά μα. Όταν σκεφτόμαστε κάτι πολύ έντονα, τότε ενεργοποιείται ο εγκέφαλό μα και είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα δίνει εντολέ ώστε να γίνει μια σειρά από ενέργειε που θα πραγματοποιήσουν αυτό που σκεφτόμαστε τόσο έντονα. Πρώτη περίπτωση. Θα μαλώσετε με ένα κοντινό σα πρόσωπο. Από τη στιγμή που θα το σκεφτούμε, μπορεί να κάνουμε χίλιε δύο ενέργειε, οι οποίε μάλιστα θα αλλάξουν και τη συμπεριφορά μα. Με αποτέλεσμα να μαλώσουμε όντω με κάποιο κοντινό πρόσωπο. Φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία και τη υποβολή. Μπορεί να είμαστε προκατηλημένοι να προσέχουμε υπερβολικά με συνέπεια να πιεζόμαστε και να γίνουμε έτσι αρκετά νευρικοί και ευέξαπτοι με αποτέλεσμα να είμαστε και επιρρεπείς σε καυγάδες. Πώς δεν που λόγω σου. Γιατί τα έχει πάθει, επειδή τα έχει προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεύτερη περίπτωση, τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Ακόμα μια συχνή πρόβλεψη. Από το άγχο του ατόμου που του έγινε η πρόβλεψη αυτή, αλλάζει η συμπεριφορά του. Μετατρέπεται σε αυτό που φοβάται και που θα οθήσει τον σύντροφό του στην αγκαλιά ενό τρίτου ατόμου. Γιατί συνήθω πραγματοποιούνται μόνο οι κακέ σκέψει μα. Α σκεφτούμε πόσε θετικέ σκέψει κάνουμε την ημέρα, 0 έω 1, θα έλεγα. Οι ρυθμοί τη κοινωνία μα δεν μα αφήνουν περιθώρια να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αντιθέτω να σκεφτόμαστε όλα τα πράγματα μαύρα ή στην καλύτερη περίπτωση σε αποχρώσει του γκρι. Αναλογικά λοιπόν, αυτό είναι και ο λόγο που πραγματοποιούνται μόνο οι κακέ σκέψει. Οπότε α σκεφτόμαστε και λίγο θετικά. Η δύναμη του ανθρώπου είναι πολύ πιο μεγάλη και αποτελεσματική από όσο νομίζουμε. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, μην αφήνετε το μυαλό και τον εαυτό σα να πηγαίνουν μαζί του. Εξαιρετικό άρθρο, είπαμε αυτό, το οποίο. Α... Έχει τίτλο Γιατί οι μάγιστε και οι χαρτορίχτε κάνουν χρυσέ δουλειέ και είναι στον Μπουβαρίτο το τζιάρ. Λοιπόν, σα αποκάλυψα προηγουμένω. Έχω πάει δύο φορέ. Η μία φορά ήταν σε μία ε, τουρκάλα καφετζού στη Ρόδο. Το 2004 είχα περάσει τον Ιούλιο και το μισό Αύγουστο στη Ρόδο. Και με είχε παρασύρει. Ήθελα και πήγα. Μια φίλη, η οποία τότε θυμάμαι ότι. Ήτανε 10 χρόνια σε σχέση με παντρεμένο και ήθελε να μάθει αν αυτός ο παντρεμένος θα χώριζε και θα την παντρευόταν. Και πήγα σε αυτή την κυρία, πολύ χαριτωμένη κυριούλα, η οποία έφτιαξε καφέ. Εγώ δεν, εγώ δεν πίνω ελληνικό, κυπριακό, τουρκικό καφέ. Έτσι. Ο ελληνικό, ο κυπριακός και ο τουρκικό είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό ο καφέ που παραδοσιακό που φτιάχνω. Δεν πίνω. Τον ήπια όμω και μου είπε κάμποσε χαζομάρε μία εκ των οποίων ήταν ότι εκεί που είναι το μαγαζί σου, εγώ δεν είχα μαγαζί, γραφείο είχα. Το οποίο γραφείο ήταν σε πολύ κατοικία, δεν είναι το μαγαζί. Εκεί είναι το μαγαζί σου, απέναντι από το μαγαζί σου, έχει έναν που έχει μαγαζί, ο οποίο φοράει άσπρα ρούχα και είναι ερωτευμένο μαζί σου και σε αγαπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θα το μαντρευτεί και θα κάνετε και ακόμη ένα παιδί και θα έχει τρία παιδιά. Πήγα η Το 2004, εντάξει, ήμουν 29 ετών. Και ήταν το καλοκαίρι μετά που είχα βγει από εκείνη την πολύ άσχημη σχέση που είχα φάει ξύλο, που είχα χωρίσει 24 Μαρτίου του 2004, αλλά δεν ήμασταν καλά μου. Δεν ήμουν όπως τώρα ρε παιδί μου, περνάω χωρισμό και πάω και κάνω ψυχοθεραπεία και βρίσκω τον εαυτό μου. Έκανα και τότε ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ήταν πολύ ζωήτικη, εκ των υστέρων λέω. Τέλος πάντων και τι συμβαίνει. Πάω μια μέρα σε ένα κατάστημα εκεί στην περιοχή μα. Είχε έναν νεαρό ο οποίο φορούσε άσπρο μπλουζάκι, όχι άσπρα ρούχα, και μου την πέφτει. Και εγώ λέω: Α! Είναι αυτό που είπε η καφετσού! Είναι αυτό που είπε η καφετσού! Μου το έχει πει η καφετσού! Και βγαίνω ραντεβού μαζί του. Ευτυχώ που είχα το μυαλό μου στη θέση μου και κατάλαβα ότι πρόκειτο περί ανθρώπου που δεν τέριαζαν να κάνω σχέση. Και μετά αυτό, δεν έτσι αυτό. Παλαβή έλεγα στον εαυτό μου, παλαβή πήγε στην καφετζού να σου πει βλακίες. Ε, δεν τον έχω παντρευτεί και δεν έχω κάνει τρίτο παιδί μαζί του. Δεν το βρήκε καφετζού. Και την άλλη φορά είχα πάει σε μία τα ρομάντισσα, τότε θέλω πια μου είχε πει. Θυμάμαι. Το 2004 εγώ δεν έβλεπα κόσμο. Ήταν η φάση που ήμουνα το 3 και το 4, ήταν η φάση που ήμουνα ακόμη στα σχολεία και δεν έβλεπα κόσμο. <laughs> ήταν, ήταν πολύ τραγικό να έβλεπα και κόσμο και να πηγαίνει τα Ταρομάντε. Για τρία χρόνια δεν έβλεπα κόσμο, από το ένα μέχρι το τέσσερα. Δεν έβλεπα κόσμο συχνά. Έβλεπα κάποιου τα Σαββατοκύριακα, αλλά δουλεύω ω ειδική δασκάλα περισσότερο. Τέλο πάντων, αυτή τα Ταρομάντε θα μου είπε: ήξε, αφήξει σου και το πολέμο θνίξεις. Δηλαδή δεν έκαναν και νόημα αυτά που μου είπε και δεν ξαναπήγα. Και αυτά ήταν. Δεν πιστεύω στι στι μαντίε, δεν πιστεύω στι χαρτομαντίε, στι ταρομαντίε και ούτε και στην αστρολογία πιστεύω πραγματικά. Επειδή εδώ στο κανάλι έχει κόσμο που ασχολείται πολύ με την αστρολογία, οι οποίοι συνήθω θα σου πούν, ξέρει, μα δεν πιστεύουμε τι προβλέψει των αστρολόγων. Πιστεύουμε ε, ε, τα χαρακτηριστικά ενό ζωδίου. Εγώ θα πω το εξή, ότι δεν παίζει ρόλο κατά τη γνώμη μου, ω επιστήμονα δηλαδή, η μέρα και η ώρα που έτυχε να γεννηθεί και το τι χαρακτήρα θα έχει ο χαρακτήρα σου και ο τρόπο που λειτουργεί επηρεάζεται από τα γονίδια σου, επηρεάζεται από τι συνθήκε που βιώνει στην κοιλιά τη μάνα σου, που βιώνει μεγαλώντα σε ένα σπίτι με όλα αυτά τα ψυχοκολικά που μπορεί να έχουμε εμεί στα σπίτια μα, από τι πρόορε εμπειρίε, από τι μετέπειτα εμπειρίε κτλ, 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 Δεν θέλω να σα τενχωρήσω. Ούτε να σας προσβάλλω, Όσοι θέλουν να ασχολούν με αυτό το χόμπι, μπορούν να ασχολούνται και τους επιτρέπουν να είναι και στο κανάλι. Όμως εγώ δεν πιστεύω στην αστρολογία. Δεν τη θεωρώ επιστήμη. Η επιστήμη είναι η αστρονομία, όχι η αστρολογία. Ούτε θεωρώ ότι μπορεί να μου πει οποιοδήποτε αστρολόγος γιατί ή φαν ε, της αστρολογίας για ποιο λόγο έγινε το ένα ή για ποιο λόγο έγινε το άλλο. Γιατί βρέθηκαν και κάποιες, κάποιες φιλενάδες, οι μου είπαν... Αν, αν είχε υπόψη σου τι συγκρούσει είχαν οι πλανήτε τη μέρα που χώρισε, θα, θα πίστευε στην αστρολογία. Έχει ένα μήνα από τη μέρα που χώρισα. 32 μέρε κατά κρίβια και όσο περνούν οι μέρε, ε, αναλύω γιατί χώρισα και τι έχει συμβεί προηγουμένω. Και πάω και στην ψυχολόγο και το κάνουμε αυτό. Και είναι καμία σχέση με πλανήτες. πλανήτη. Με τη βλακία τη δικιά μου, σαφώ έχει σχέση σε διάφορα επίπεδα. Με τα δικά μου λάθη, σαφώ έχει σχέση σε διάφορα επίπεδα. Με του πλανήτε όμω, όχι. Παιδιά, σοβαρά, αυτή είναι η άποψη. Η ψυχολογία είναι επιστήμη Ανθρωπιστική επιστήμη, η οποία προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν γιατί συμβαίνουν τα πράγματα στη ζωή τους, να καταλάβουν τα συναισθήματα τους, να καταλάβουν τις πράξεις τους και να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους θετικές για τους ίδιους. Η, η ψυχολογία ως επιστήμη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Μαγκανίας, της Βασκανίας, της Αστρολογίας, της Χειρομαντίας, της Χαρτομαντίας, της οποιασδήποτε άλλης μη επιστημονικής μεθόδου. Και μπορείτε να ακούσετε ότι ο ΤΑΔΕ έχει σπουδάσει αστρολογία στο ΤΑΔΕ κολέγιο, δεν είναι αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα αυτά. Είναι και εγώ τώρα μου να φτιάξω ένα κολέγιο και να διδάσκω το θεκλιασμό. Αυτό δεν θα το κάνει αναγνωρισμένο πτυχίο. Και να δίνω και πτυχίο, έχετε γίνει θεκλιάστρια. Φλαγκίε λέω τώρα, καταλάβατε τι εννοώ. Ε, η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο τη ζωή μα αν προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μας κατάματα, να ψάχνουμε να βρίσκουμε τη διαλογικά αίτια και τις λογικές συνέπειες των πράξεων μας και να μαθαίνουμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Ξαναλέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αστρολογία, με τους ανθρώπους που φτιάχνουν χάρτες, αστρολογικούς χάρτες. Μάλιστα, ένας πολύ γλυκός κύριος μου έστειλε μέσω ταχυδρομείου και μια μια τεράστια επιστολή, χειρόγραφη στην οποία μου έφτιαξε τον αστρολογικό μου χάρτη. Διάβασα το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Ήταν όλα θετικά πράγματα, οπότε είπα, οκ, okay, συμφέρει. Δηλαδή, αν είναι να χρησιμοποιήσουμε τη θερητική επιρροή, Δηλαδή να πούμε θετικά πράγματα. Μπράβο Μαρία, είσαι πολύ καλός χαρακτήρας. Μπράβο Μαρία, είσαι πολύ έντιμη. Να συνεχίσεις να είσαι έντιμη, να συνεχίσεις να είσαι ειλικρινής. Η σκληρή δουλειά σου θα αποδώσει ε, καρπούς. Εάν δουλεύεις σκληρά θα προκόψεις. Δηλαδή αν είναι όλα τέτοια θετικά πράγματα και θετικές ενισχυτικές ε, προτάσεις και φράσεις δεν μας κάνουν κακό. Αυτά που μας κάνουν κακό είναι να σου πει άλλος. ξέρεις. Ε, σε πατάει ο άνδρα σου. Να σου πει άλλη που διάβασε την παλάμη σου ή που είδωσε το λίγο σου χάρτη. Ωραία, παιδιά. Ή έχει ένα φίδι στον κόρφο σου. Ή σου βάζουν λόγια. Ή το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο. Καλά και το φριντζάνι με φίλου μα και για πλάκα πολλέ φορέ το διαβάζαμε. Αλλά σοβαρά τώρα. Εντάξει. Σα ξαναλέω, δεν αποτάσσομαι του ανθρώπου που ασχολούνται με την αστρολογία. Το θεωρώ ένα χόμπι πολύ ευχάριστο. Και από τη στιγμή που είναι θετικά τα σχόλια που δίνουν και θετικέ οι θετικές που δίνουν, μόνο χρήσιμα μπορεί να φανούν. Αν είναι αρνητικά, εκεί ανησυχούμε λιγάκι. Αλλά χαρτομαντίε, χειρομαντίε, οι, οι γραμμέ, λε στο χέρι σου, θα δείξουν πόσο θα ζήσει. Να. <σχελίδι> <σχελίδι> Εγώ που κόβω τα χέρια μου, συχνά έχω διάφορε γραμμέ, οι οποίε είναι από, από τραυματισμού δεν τα που είχα κοπεί πέρσι με το μαχαίρι, εδώ τα που είχα κοπεί φέτο με το μαχαίρι. Αλλά από, μέσα διαβάζει την παλάμη, διαβάζει απ' έξω. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Μην δίνετε χρήματα σε κόσμο που σα λέει, έλα να σου διαβάσω την τάδε προσευχή, το τάδε τέτοιο, να σου φύγω τα μάγια, να σου φύγω το ένα, να σου φύγω το άλλο. Και για όσου θα πείτε, μα και η εκκλησία έχει ευχέ για τη βασκανία κλπ. Εγώ που το έχω συζητήσει με τον πατέρα μου, ο πατέρα μου, μου λέει ότι αυτέ οι ευχέ είναι για να ηρεμούν και να καθησυχάζουν του χριστιανού. Τώρα δεν ξέρω, ο ίδιο θα πει την άποψή του. Α φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube να πει την άποψή του. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στο μάτι. Θεωρώ ότι το μάτι, η αρνητική ενέργεια, μα επηρεάζει εάν θέλουμε να μα επηρεάσει. Δηλαδή, αν εγώ κάθομαι και κάνω παρέα με ανθρώπου που με κοιτάνε με μισό μάτι και με ανθρώπου που μου λένε αρνητικά σχόλια για μένα, ναι, κάπου θα επηρεαστώ. Ωραίο αυτό που λέει για την αυτή και για τις σκέψεις που κάνουμε ότι γίνονται η πραγματικότητά μας. Αν κάνουμε θετικέ σκέψει, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε θετική την πραγματικότητα μα. Όμω δεν φτάνουν οι θετικέ σκέψει. Χρειάζεται και θετική εργασία και πολλή δουλειά. Και εμεί εδώ στο κανάλι είμαστε άνθρωποι που αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα και προτρέπουμε αυτού και αλλήλου να αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα και να δουλεύουμε δημιουργικά. Τα φιλιά μου στον κύριο που μου στείλε την επιστολή με τον αστρολογικό μου χάρτη. Σα αγαπάω πάρα πολύ και εσά και τη σύζυγο και ελπίζω να μην σας έχω στενοχωρήσει με αυτό το βίντεο. Έχετε την αγάπη μου. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα.